Ο Μάικλ Ράτφορντ σκηνοθετεί το remake της Ισπανο-Αργεντινής παραγωγής Έλσα και Φρέντ, που το 2005 έσπασε τα ταμεία. Η ιστορία της ταινίας έχει να κάνει με δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που ανακαλύπτουν τον έρωτα αργά στη ζωή τους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τώρα την Σίρλεϊ Μακλέιν και τον Κρίστοφερ Πλάμερ. Λάτρεψα τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων. Μου άρεσε πολύ να βλέπω δύο ηλικιωμένους ανθρώπους να ερωτεύονται. Επίσης, μου άρεσαν οι ιδιοτροπίες της. Λέει ψέματα για το καθετή, κλέβει πράγματα και κάνει διάφορες απατεωνιές. Θα κάνει όμως όλα αυτά για να πετύχει αυτό που έχει στο μυαλό της. Η Σίρλεϊ Μακλέιν μετρά μια καριέρα που ξεπερνά τις 6 δεκαετίες. Έχει ερμηνεύσει δεκάδες ρόλους. Η ίδια ξεχωρίζει έναν ρόλο. Αυτόν της Αουρόρα Γκρίνουεϊ στη σχέση οργής, που της χάρισε μάλιστα το Όσκαρ γυναικείας ερμηνείας. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν ακόμη ο Τζακ Νίκολσον και η Ντέμπρα Γουίνκερ έχει κερδίσει συνολικά 5 Όσκαρ. Τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο Τζέιμς Μπρουκς. Μου άρεσε πολύ η Ορόρα. Ήταν ό,τι εγκύτερο στο χαρακτήρα μου έχω ερμηνεύσει. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσο δύσκολος ήταν για μένα αυτός ο ρόλος. Νομίζω ότι έπαιξα τον εαυτό μου. Η Έλσα, η γυναίκα που υποδίεται στην τωρινή ταινία, ονειρεύεται συνεχώς τη διάσημη σκηνή από την Dolce Vita του Φελίνη με την Ανίτα Έκμπερτ στη Φοντάνα τη Τρέβη. Στη θέση βέβαια της Έκμπερτ, βλέπει την ίδια. Η 80χρονη πλέον ηθοποιός έχει κερδίσει τα πάντα. Τόσο η ζωή όσο και η καριέρα της ήταν γεμάτη. Η ίδια είναι ικανοποιημένη. Μόνο ένα πράγμα της απομένει να κάνει. Δεν μπορώ να φανταστώ μια καλύτερη ζωή από τη δική μου. Έκατσα πίσω και τη συλλογίστηκα. Σκέφτηκα ότι το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει και θα ήθελα πάρα πολύ ήταν να ζήσω σε μια φάρμα με άγρια ζώα. Η ταινία Έλσα και Φρέντ βγαίνει στους Αμερικανικούς κινηματογράφους στις 7 Νοεμβρίου. What can I say?